Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Παρασκευή σήμερα, 11 Ιουνίου, και αρχίζει αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας. Συνάντηση Τζι Κώστα με Υπουργό Τουρισμού για την ασφάλεια στο θέμα των τουριστών. Συνάντηση και με τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης. Ικανοποίηση των πολιτών για την επιστροφή της μουσικής στην εστίαση. Δεν γίνεται διασκέδαση χωρίς μουσική, λένε. Τέλος, τα τραπεζοκαθίσματα στην άκρη της Λεωφόρου Νίκης. Απόφαση του Δήμου Θεσσαλονίκης από Δευτέρα, αυστηρή έλεγχη. Ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε ότι τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες στη χώρα μας είναι 791. Διενεργήθηκαν 42.103 τεστ ανίχνευσης. 400 νέα κρούσματα εντοπίστηκαν στην Αττική, 84 στη Θεσσαλονίκη, 8 στην Ιμαθία, 3 στο Κιλκής, 2 στην Μπέλα, 17 στην Πιερία, 4 στις Σέρες και 3 στη Χαλκιδική. Οι ασθενείς που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 375. Η διάμεση ηλικία τους στα 67 έτη και το 86,9% έχει κάποιο υποκείμενο νόσημα. Οι νέες εισαγωγές ασθενών με COVID-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας ήταν 119. Οι νέοι θάνατοι ασθενών από επιπλοκές του κορονοϊού 11. Ενώ από την έναρξη της πανδημίας έχουν καταγραφεί στη χώρα μας 12.381 θάνατοι. Το 95,2% των θανόντων είχε υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα της χώρας παρουσίασε η καθηγήτρια παιδιατρικής λοιμοξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου, κάνοντας λόγο για αρκετά αισιόδοξα στοιχεία για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού. Όπως είπε κατά την απογευματινή τακτική ενημέρωση, υπάρχει σαφής βελτίωση στην επιδημιολογική εικόνα, η οποία παραπέμπει στην κατάσταση που επικρατούσε στη χώρα μας στις αρχές του έτους. Τις τελευταίες αυτές μέρες, τόσο το ECDC όσο και το παράρτημα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ευρώπη έκοψαν τον κίνδυνο του κινδύνου για τυχόν αύξηση της επιδημίας στην Ευρώπη στους προσεχείς μήνες λόγω της άρσης των περιοριστικών μέτρων, της αυξημένης κινητικότητας του πληθυσμού λόγω των καλοκαιρινών διακοπών, αλλά και της έναρξης δραστηριοτήτων με σημαντικό συγχρονισμό, όπως είναι οι μαζικές συναυλίες και οι αθλητικές εκδηλώσεις. Το ECDC δημοσίευσε τις προβλέψεις του για την πορεία της πανδημίας ανάλογα με το ρυθμό άρσης των περιοριστικών μέτρων. Σύμφωνα με αυτές, τυχόν βιαστική άρση των μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων από τον Ιούλιο έναντι διατήρησης κάποιων περιοριστικών μέτρων μέχρι το Σεπτέμβριο, θα είχε σαν αποτέλεσμα τη δραματική αύξηση των κρουσμάτων μέσα στο καλοκαίρι. Με άλλα λόγια, τα δεδομένα αυτά τονίζουν με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι η πανδημία δεν έχει λήξει και ότι η ύφεση των δεικτών δεν θα πρέπει να μας εφησυχάζει. Ο Hans Kluge, ο επικεφαλής του WHO Euro, σε χθεσινό δελτίο τύπου, λανσάροντας τη νέα τους καμπάνια με τίτλο Summer Sense, δηλαδή αν θέλουμε να κάνουμε μια ελεύθερη μετάφραση «Καλοκαίρι με σύνεση», θα έλεγα, αναφέρει ότι γνωρίζουμε πια σήμερα πολύ καλά τι μπορεί να συμβεί αν χαλαρώσουμε τα μέτρα πιο νωρίς από ό,τι επιτρέπει η επιδημιολογική κατάσταση στην Ευρώπη. Ενδέχεται να έρθουμε αντιμέτωποι με ένα νέο πανδημικό κύμα που θα οδηγήσει σε νέα lockdown, αύξηση κρουσμάτων, νοσηλιών, αλλά και απώλειες των ανθρώπων μας, καθώς και σε επιπλέον σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις. Οι περιφερειακές ενότητες, 16 περιφερειακές ενότητες, περιφερειακές ενότητες Βορείου Τομέα Αθηνών, Βιωτίας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Γρεβενών, Αχαΐας, Ρεθύμνου, Ευβίας, Τελοκαρνανίας, Τίνου, Λέσβου, Κιλκής, Ηρακλείου, Σύρου, Άνδρου και Καλύμνου πέφτουν επίπεδο και μεταφέρονται στο κίτρινο επίπεδο, στο επίπεδο 2 δηλαδή από το πορτοκαλί. Και επίσης άλλες 8 περιφερειακές ενότητες. Οι περιφερειακές ενότητες Πρέβεζα, Σάμου, Λευκάδας, Κεφαλνίας, Ευρυτανίας, Θάσου, Λίμνου και Μήλου πέφτουν επίσης επίπεδο και μεταφέρονται από το κίτρινο στο πράσινο επίπεδο, δηλαδή στο επίπεδο 1. Η βραζιλιάνικη μετάλλαξη έχει το χαρακτηριστικό ότι έχει αυτό που, που έχει περιγραφεί είναι ότι διαφεύγει από την ανοσιακή απόκριση. Και αυτό μας δημιουργεί έτσι μια ανησυχία. Όσον αφορά την αυξημένη μεταδοτικότητα, σε σχέση με την αγγλική, σε σχέση δηλαδή με το στελέχος Α, δεν φαίνεται να έχει ισχυρό πλεονέκτημα και γι' αυτό δεν την έχουμε δει να επικρατεί σε αρκετά μέρη του κόσμου, όπως επικράτησε το στελέχος Α.
Η Ελλάδα είναι μια ασφαλής χώρα και το άνοιγμα του τουρισμού δεν εισάγει κίνδυνο, τόνισε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, ο οποίος είχε συνάντηση σήμερα με τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολο Τζιτζικώστα. Ο κύριος Θεοχάρης αναφέρθηκε και στα rapid test που θα κάνουν όσοι Βαλκάνοι τουρίστες επισκέπτονται τη Βόρεια Ελλάδα για να γλιτώνουν χρόνο και χρήμα από τον μοριακό έλεγχο. Ενώ δεν παρέλειψε να κάνει λόγο και για τη σημασία του εμβολιασμού και τη στήριξη των μέτρων προστασίας. Ο κύριος Τζιτζικώστας υποδέχθηκε λίγη ώρα νωρίτερα και τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Κότσιρα. Συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα είχε ο Υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, ο οποίος επισκέφτηκε τη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Θεοχάρης διαβεβαίωσε πως το άνοιγμα του τουρισμού δεν εισάγει κανέναν κίνδυνο, καθώς η Ελλάδα είναι μια ασφαλής χώρα. Ειδικά στα χερσαία σύνορα έχουμε μια θετικότητα 5 της χιλής. 5 της χιλής είναι μια πολύ μικρή θετικότητα και πάντως πολύ μικρότερη και από την υπόλοιπη χώρα μας. Άρα δεν. Το άνοιγμα του τουρισμού δεν εισάγει κίνδυνο, είναι πραγματικά το σχέδιο πολύ καλά μελετημένο, αλλά κυρίως πολύ καλά υλοποιημένο. Για το σημαντικό θέμα της καθυστέρησης στα σύνορα για τους Βαλκάνιους επισκέπτες, για το οποίο μάλιστα κάνουν συνεχή παράπονα και οι ξενοδόχοι της Θεσσαλονίκης, ο Υπουργός τόνισε ότι τις επόμενες ημέρες θα επιτραπεί η χρησιμοποίηση του rapid test, που θα διευκολύνει τη διέλευση των τουριστών στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό θα μειώσει ένα μεγάλο πρόβλημα που είναι αναγνωρισμένο, αλλά έπρεπε για τις πρώτες μέρες να είμαστε λίγο πιο συντηρητικοί, που είναι το κόστος του test PCR πριν έρθει κάποιος από το εξωτερικό, αλλά ιδιαίτερα από τα Βαλκάνια, όπου το κόστος αυτό σε σχέση με το μέσο μισθό καταλαβαίνετε ότι είναι δυσανάλογο. Παράλληλα, ο κύριος Θεοχάρης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην τήρηση των μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον εμβολιασμό. Τα δεδομένα της χώρας μας, ανά περιφερειακή ενότητα, είναι γνωστά στους τουρίστες. Έχουμε φτιάξει χάρτη, ο οποίος είναι και στα αγγλικά, και συνεπώς είναι ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της χώρας μας. Το γεγονός των εμβολιασμών και της προθυμίας μας, αυτό θα είναι το μεγάλο μας εργαλείο. Και βλέπουμε βέβαια και τη σχέση μεταξύ κρουσμάτων και περιοχών ποσοστού εμβολιασμού. Πέφτουν τα κρούσματα όσο ανεβαίνει το ποσοστό του εμβολιασμού. Αυτό είναι ένα τεράστιο εργαλείο, τεράστιο όπλο σε όλες τις συζητήσεις με τους travel agents, με τους tour operators, με τις υπόλοιπες κυβερνήσεις. Η σημασία του τουρισμού για τη Βόρεια Ελλάδα αναγνωρίζεται από το Υπουργείο και την κυβέρνηση. Γι' αυτό το λόγο, ο Υπουργός ξεκίνησε μαραθώνιο διεθνών επαφών από χώρες προέλευσης τουριστών που επισκέπτονται τη Βόρεια Ελλάδα, όπως η Σερβία, η Ρουμανία, η Πολωνία και η Ρωσία. Ιδιαίτερο το ενδιαφέρον να έρθουν στη Βόρεια Ελλάδα, στις παραλίες της, οι τουρίστες οι οποίοι είναι εδώ κοντά μας, από τη Ρωσία και προς τα κάτω. Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας έκανε λόγο για μια δύσκολη τουριστική περίοδο, σημειώνοντας χαρακτηριστικά. Για μας, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο τουρισμός είναι ο ένας από τους τρεις βασικότατους πυλώνες της οικονομίας μας. Μάλιστα, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας τα τελευταία 3 χρόνια είναι πια η πρώτη περιφέρεια στην Ελλάδα σε αφίξεις τουριστών. Και αυτό το momentum δεν πρόκειται και δεν θα αφήσουμε να χαθεί. Ο κύριος Τζιτζικώστας επισήμανε ότι ο οδικός τουρισμός είναι το κλειδί για να πάει καλά ο τουρισμός στην περιοχή και ζήτησε τη βοήθεια της κυβέρνησης για να λειτουργήσουν σωστά όλοι οι διασυνοριακοί σταθμοί. Να λειτουργούν όλοι οι διασυνοριακοί σταθμοί 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Δεύτερον, να υπάρχει ειδική λωρίδα για τους εμβολιασμένους για να μην καθυστερούν όσοι έχουν τα πιστοποιητικά από 1η Ιουλίου και μετά. Και τρίτον, να αυξηθεί το προσωπικό του ΕΟΔΗ προκειμένου να διενεργούνται γρήγορα τεστ, rapid ή άλλα, στα σύνορα για όσους δεν έχουν τα απαραίτητα έγγραφα. Λίγη ώρα νωρίτερα, ο Απόστολος Τζιτζικώστας υποδέχτηκε τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Κότσιρα, όπου είχαν συζήτηση για δομές που χρήζουν βελτίωσης. Μία από τις σημαντικές πρωτοβουλίες που συνδέονται με την προσπάθεια για επιτάχυνση απονομής δικαιοσύνης είναι και η ψηφιοποίηση. Η κυβέρνηση και όλα τα συναρμόδια υπουργεία κάνουν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ώστε να υπάρξει βελτίωση των συνθήκων και των λειτουργιών που αφορούν στη δικαιοσύνη, ώστε να επιτύχουμε τον εφικτό στόχο και τον πολυπόθητο στόχο εδώ για πάρα πολλά χρόνια της επιτάχυνσης και της υποστήριξης του χώρου της δικαιοσύνης για όλη την ελληνική κοινωνία. Οι δύο άνδρες συζήτησαν εκτενώς και το θέμα της προσβασιμότητας των ατόμων με ειδικές ανάγκες στα δικαστικά μέγαρα και τις δομές δικαιοσύνης. Είναι ένα θέμα βαθιά κοινωνικό, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το βελτιώσουμε πάρα πολύ σύντομα και με πολύ επαρκή τρόπο. Είναι θέμα πολιτισμού, είναι θέμα αξιακό
και είναι θέμα μείζωνος προτεραιότητας για την κυβέρνηση. Δεν είναι καθόλου ανεκτό και δεν πρόκειται να γίνει από εμάς ανεκτό το 2021 να υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι δεν μπορούν να μπουν και να βγουν εύκολα στα δικαστήρια. Περιφερειάρχης και Υφυπουργός Δικαιοσύνης δεσμεύτηκαν για από κοινού δράσεις και συνεργασία ώστε κερδισμένοι να βγουν όλοι οι πολίτες. Επιστροφή σε περισσότερη κανονικότητα από αύριο στα καταστήματα εστίασης, καθώς θα επιτρέπεται η μουσική στους ανοιχτούς χώρους και μόνο με καθήμενους. Η απόφαση αυτή της κυβέρνησης έφερε ανακούφιση και ικανοποίηση σε ιδιοκτήτες καταστημάτων και πελάτες, καθώς, όπως λένε, διασκέδαση, ποτό, καφές και φαγητό είναι συνυφασμένα με τη μουσική. Τα καταστήματα εστίασης υποδέχονται κανονικά την πελατεία τους εδώ και 1,5 περίπου μήνα, έπειτα από την πολύμηνη καραντίνα ελαίου κορονοϊού. Όμως από το άνοιγμα αυτό έλειπε ίσως το σημαντικότερο, η μουσική. Ωστόσο, η μεγάλη στιγμή για καταστηματάρχες και πελάτες έφτασε, καθώς από αύριο Σάββατο θα επιτρέπεται η ελεύθερη μετάδοση μουσικής σε ανοιχτά καταστήματα εστίασης με καθήμενους. Κυρίως δεν ήτανε. Ήταν ένα, για μένα, λάθος. Δεν έπρεπε να σταματήσει αυτό, η μουσική δεν νομίζανε. Αλλά τέλος πάντων, όλα καλά. Ένα καλό βήμα για μπροστά. Αρκετά καλά. Ίσως λίγο να πάρουμε αέρα. Ήρθε η ώρα, καλοκαίρι είναι. Αυτή η απόφαση του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά, σκόρπισε ενθουσιασμό σε όλους, οι οποίοι περίμεναν με ανυπομονησία να δοθεί το πράσινο φως και να παίζεται μουσική στα μαγαζιά. Πώς και πώς περιμένουμε, επιτέλους. Να δούμε τι θα γίνει. Ελπίζω τα πράγματα να είναι καλύτερα με τη μουσική να βοηθήσει παραπάνω, γιατί χωρίς μουσική τα μαγαζιά είχαν ένα πρόβλημα οχλαγωγίας, ακούγαμε πιάτα, ποτήρια, οι πελάτες μεταξύ τους ακούγαν συζητήσεις, οπότε μπαίνουμε σε ένα άλλο μοτίβο. Επιστρέφουμε σιγά σιγά στην κανονικότητα. Όπως λένε, είναι δύσκολο να διασκεδάσεις και να περάσεις όμορφα στην έξοδό σου χωρίς να ακούς μουσική. Οπότε η κυβερνητική απόφαση ήταν το κερασάκι στην τούρτα, ώστε ο καφές, το ποτό και το φαγητό να αποκτήσουν μια διαφορετική γεύση. Είναι συμπλήρωμα το οποίο χρειάζεται. Το περιμένατε, γιατί? Όλος ο κόσμος το περιμένει. Είναι κάτι το διαφορετικό το οποίο έχει λείψει. Είναι απαραίτητο συμπλήρωμα. Όταν τρως να έχει λίγο μουσική, όταν είσαι έξω, να μπορείς να μιλήσεις, να ακούς όμως κιόλας. Είναι ευχαρίστηση. Με την ικανοποίηση ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους, καταστηματάρχες και κόσμος τονίζουν πως από αύριο ξεκινάει μια νέα λειτουργία των καταστημάτων, καθώς τα πάντα επιστρέφουν πλέον για τα καλά στην κανονικότητα. Χαρούμενος, ενθουσιασμένος. Είναι ένα πράγμα το οποίο λείπει από την εστίαση αυτή τη στιγμή και πιστεύω ότι θα δώσει μια όθηση στον κόσμο να βγει λίγο παραπάνω, να γυρίσουμε λίγο στα παλιά. Να βγούμε στα μπαράκια και στα κλαμπ, είμαστε πολύ καιρό μέσα, είμαστε νέα παιδιά, θέλουμε να το ζήσουμε, αυτά. Μουσική είναι απαραίτητη. Μουσική είναι απαραίτητη, ναι. Πας στο μαγαζί και είναι πολύ πιο βαρετά άμα δεν έχει μουσική. Με δεδομένη και την έλευση των τουριστών για την καλοκαιρινή περίοδο, οι καταστηματάρχες περιμένουν μεγάλη προσέλευση κόσμου στα μαγαζιά τους, που φυσικά θα σημαίνει και σημαντική αύξηση του τζίρου τους, που μέχρι τώρα ήταν μειωμένος δραματικά. Θα συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με τον Ηρακλή Τσιτλακίδη, τον πρόεδρο των ξενοδόχων της Πιερίας. Κύριε Τσιτλακίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Βρεθήκατε με τον κύριο Θεοχάρη σήμερα? Ναι, είχαμε συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Θεοχάρη, τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Τζιτζικώστα και τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Αλέξανδρο Ορθάνη. Φαντάζομαι ότι το θέμα που ετέθηκε είναι οι χερσαίες είσοδοι της χώρας, έτσι, και ειδικά όταν έχεις ευζώνους σε τέτοια περίοδο με λειτουργία όχι 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα, νομίζω κάπου εκεί πρέπει να κινήθηκε η συζήτησή σας. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι και μόνο το ότι μετά το πέρας της σύσκεψης ο Υπουργός μετέβη στον Προμαχώνα έτσι για να ελέγξει, για να δει η διεισόμαση ποια είναι η κατάσταση στα χερσαία σύνορα, αυτό αναδεικνύει και το ενδιαφέρον που τίθεται, ας πούμε, στο επίκεντρο της προσοχής ο δικός τουρισμός και τα χερσαία σύνορα και η λειτουργία τους. Άρα είναι θέμα πλέον πρώτης προτεραιότητας και είναι το θέμα το οποίο πρέπει να επιληθεί η στελέχωση και ο εξοπλισμός τους μέσα στο άμεσο χρονικό διάστημα, αν θέλουμε να προλάβουμε τη σεζόν. Είναι θέμα το οποίο το έχουμε αναδείξει και ως Ένωση Ξενοδόχων Πιερίας. Εγώ ξέρω ότι πήγατε και εσείς στα σύνορα και είδατε την κατάσταση και πήγατε γιατί σας καταγγέλθηκαν από τουρίστες οι οποίοι έφτασαν στα καταλήμματα της Πιερίας πολύ ωραίες καθυστερήσεις. Είναι σωστή η πληροφόρηση που έχω?
Ναι, και απευθύναμε και επιστολή για το συγκεκριμένο θέμα το Σάββατο, το προηγούμενο Σάββατο, μετά από έτσι διαμαρτυρίες συναδέλφων ξενοδόχων. Πήγαμε μαζί με τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης και Αντιδήμαρχο Τουρισμού του Δήμου Τιολίπου, τον Γιώργο τον Καραλή, τον Αντιπρόεδρο μας, τον Γιώργο τον Ζώβα και τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Νοικιαζομένων Δωματίων, τον Γρηγόρη τον Βεδιαμενίδη. Πήγαμε επί τόπου στους Ευζώνους, όπου αυτό το οποίο διαπιστώσαμε είναι ότι υπάρχει το πρόβλημα της υποστελέχωσης. Καλούνται οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί υπάλληλοι να διενεργήσουν τριπλάσιους ελέγχους από ό,τι στην προ-COVID εποχή, έχοντας όμως πραγματικά αυτό που λέμε μια υπερφόρτωση. Ο συγκεκριμένος ο σταθμός, σας θυμίζω ότι μετά από έτσι πολλές παρενέσεις και ενέργειες, άνοιξε στις 14 Μαΐου, ενώ ήταν να ανοίξει πραγματικά μετά τις 15-20 Ιουνίου. Ναι. Από τη στιγμή που άρχισε η λειτουργία του, τα νούμερα λένε ότι από το συγκεκριμένο σταθμό έχουν διέλθει 40.000, έχουμε 40.000 διελεύσεις από τρίτες χώρες και γύρω στις 9.500 διελεύσεις από πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το αντίστοιχο στον Πρωμαχώνα είναι 34.000 διελεύσεις από χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και 8.500 από Είναι αντιστρόφως ανάλογα τα μεγέθη, άρα το ζήτημα για τη δική μας περιοχή αυτή τη στιγμή είναι η Εύζωνη. Βέβαια, άκουγα τον κύριο Χαρδαλιά σήμερα να ανακοινώνει ότι θα γίνονται δεκτά σε επίπεδο βεβαιώσεων, ενώ τα εμβόλια τα οποία δεν είναι εγκεκριμένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκου, δηλαδή και πολίτες τρίτων χωρών που έχουν εμβολιαστεί με τα ρωσικά, κινέζικα ή άλλα εμβόλια, εφόσον αυτό πιστοποιείται, θα περνούν. Αλλά το θέμα είναι, θα δημιουργηθεί επιτέλους αυτή η γραμμή πιο γρήγορης διέλευσης. Άκουγα και τον κύριο Τζιτζικώστα να το ζητάει αυτό το θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε αναδείξει ως πρώτης προτεραιότητας, αυτό που λέμε της fast line, με οποιονδήποτε τρόπο, και ουσιαστικά την ενσωμάτωση στο ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό και της ολοκλήρωσης του εμβολιασμού ή το PCR, αλλά και των τεστ αντιγόνων και των rapid test. Είναι θέμα δηλαδή το οποίο θα δώσει πραγματικά μια όθηση σε όλη αυτή την ιστορία. Αλλά όλοι αυτοί οι έλεγχοι, ξέρετε, πρέπει να γίνονται, γιατί αυτή τη στιγμή οι αστυνομικοί υπάλληλοι ελέγχουν το PLF, ελέγχουν το υγειονομικό πιστοποιητικό, ελέγχουν αν αυτό προέρχεται από πιστοποιημένο εργαστήριο και ελέγχουν και τα διαβατήρια. Και πρέπει και καλώς τα ελέγχουν, γιατί πρέπει να γίνονται αυτοί οι έλεγχοι, πρέπει να προστατεύσουμε την υγειονομική εικόνα της χώρας, αλλά και την υγιεινή και ασφάλεια των συμπολιτών μας και ημών των ιδίων. Όλα αυτά όμως θέλουν προσωπικό. Θέλουν στελέχωση, θέλουν μια οργάνωση η οποία να επιταχύνει αυτούς τους ελέγχους. Δεν λέμε ότι πρέπει να μετατραπούμε σε μπάτε σκύλι, αλλά το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που είναι τέτοια η περίοδος, και το ξέραμε, δεν είναι ότι μας ευνηδίασε, ξέραμε ούτως ή άλλως τα υπουργεία ήταν αυτά τα οποία ανακοίνωσαν την έναρξη της τουριστικής περίοδου, έπρεπε να είμαστε έτοιμοι και σε αυτά τα θέματα. Εγώ γι' αυτό είμαι επιφυλακτικός στο ότι έπρεπε να φτάσουμε το μισό Ιούνιο για να ασχοληθεί το Υπουργείο Πολιτισμού. Μου λέτε ότι ανέβηκε πάνω ο κύριος Θεοχάρης να δει τι γίνεται. Φαντάζομαι δεν έμαθε ο κύριος Θεοχάρης από τη σημερινή του επίσκεψη τι έγινε. Κοιτάξτε, πρέπει να περνάμε μια χρονιά η οποία πραγματικά και περνάμε ένα φαινόμενο έτσι πολύ δυναμικό όπως είναι ο COVID. Και όλων τα αντανακλαστικά πρέπει να είναι αυξημένα. Αυτό το οποίο θέλουμε εμείς και επιζητούμε είναι η ομαλοποίηση της κατάστασης, η αποφυγή των καθυστερήσεων και των πολύωρων αναμονών στα σύνορα, πράγμα το οποίο θα αποθαρρύνει τους επισκέπτες οι οποίοι θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα και θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα γιατί έχουμε αυτούς τους ελέγχους, δεν είμαστε τον πάτε σκύλια λέστε, είμαστε μια χώρα η οποία διενεργούμε ελέγχους. Έχουμε πρότυπα, έχουμε υγειονομικά πρωτόκολλα και στα ξενοδοχεία μας και στην είσοδο και στις εισόδους της χώρας μας. Άρα αυτή η υγειονομική μας εικόνα είναι και ένα προϊόν και μια εικόνα, αυτό το πρασίνισμα, η καλή εικόνα είναι αυτό που πρέπει να διαφυλάξουμε. Ακριβώς. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να τους διευκολύνουμε, να μην τους ταλαιπωρούμε και να μην δημιουργούμε προσκόμματα στην έτσι ελεύθερη ροή στο να έρθουν στη χώρα μας. Κάτι τελευταίο, κύριε Τσιτλακίδη.
Να μου πείτε λίγο αν έχετε καλύτερη εικόνα για την εξέλιξη του καλοκαιριού, γιατί την προηγούμενη φορά που μιλούσαμε μου είπατε το ταβάνι από ό,τι φαίνεται και μάλιστα θα είναι και πολύ καλό αν είναι το 50% του τζίρου του 2019, αλλά υπήρχε ζήτημα στις κρατήσεις. Φαίνεται να βελτιώνεται κάτι? Κοιτάξτε, υπάρχει βελτίωση. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι σε πολλές από τις χώρες προέλευσης υπάρχει ζήτηση ισχυρή, ο κόσμος θέλει να έρθει και από το εξωτερικό και φυσικά θέλει να κινηθεί και μέσα στο εσωτερικό και ο εσωτερικός τουρισμός. Τα νούμερα πηγαίνουν διαρκώς καλύτερα, απλά αυτό το οποίο θα σηματοδοτήσει πραγματικά αυτό που λέμε την επανάκαμψή μας σε φυσιολογικούς ρυθμούς κρατήσεων και αφήξεων είναι ο εξορθολογισμός και η διευκόλυνση, αυτή η ομαλή ροή τόσο στο κομμάτι των χερσαίων συνόρων όσο και στο κομμάτι του ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού με την ενσωμάτωση όλων των ελέγχων σε αυτό, ώστε να μπορούν π.χ. αυτό που λέγαμε και τα παιδιά άνω των 5 ή 6 ετών έτσι από τη Σερβία, ναι, μην χρειάζεται να κάνουν τεστ PCR το οποίο κοστίζει 80-90% ευρώ στη χώρα τους, αλλά με το τεστ αντιγόνων ή με το rapid test να μπορέσουν να έρθουν. Ναι. Αυτό στην περιοχή τη δική μας, την Πιερία, που έχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι οδικού τουρισμού, αλλά και γενικότερα τη βόρεια υπηρετική Ελλάδα, ο οδικός τουρισμός μπορεί να αποδειχθεί και μια κρυφή, αν θέλετε, ελπίδα αυτά τα νούμερα να είναι καλύτερα. Αλλά όλα αυτά μένουν να αποδειχθούν. Mm-hmm. Πρέπει να διαφυλαχθεί η καλή υγειονομική εικόνα της χώρας, γιατί χωρίς αυτό, ξέρετε, όλα τα άλλα είναι λεπτομέρειες. Ναι, καλά, προφανώς. Και από εκεί και πέρα να κάνουμε όλοι μας, οι ιδιώτες, οι επιχειρηματίες, το δημόσιο, να κάνουμε όλο το κομμάτι που μας αναλογεί, ώστε να διευκολύνουμε την επανάκαμψη έτσι σε θετικά νούμερα του τουρισμού. Ναι. Κύριε Τσιτλακίδη, τα λέμε εκ νέου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Γεια σας. Επιστρέφουμε στα της εστίασης. Τέλος στα τραπεζοκαθίσματα στην άκρη του πεζοδρομίου της Λεωφόρου Νίκης, βάζει απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θεσσαλονίκης μετά το έγγραφο που έστειλε ο διοικητής της τροχέας, ζητώντας από το Δήμο να λάβει μέτρα γιατί υπήρξε αφορμή. Το τροχαίο ατύχημα προημερών, το οποίο σημειώθηκε βραδινές ώρες, ευτυχώς όταν δεν υπήρχαν θαμώνες καταστημάτων στον δρόμο, οδηγός γιοταχή ανέβηκε στο κράσπεδο, έπεσε σε δέντρο και σταμάτησε εκεί. Από τη Δευτέρα εντωμεταξύ ξεκινούν αυστηροί έλεγχοι, όπως ανέφερε στα αυτοδιοικητικά ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Αβαρλής. Πέρυσι με το νομοθετικό διάταγμα περί μέτρων για αντικόβιντ τακτικής ανάπτυξης των τραπεζοκαθισμάτων στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εμείς δεχτήκαμε να επεκτείνουν τα τραπεζοκαθίσματα, τα μαγαζιά και της Λεωφορονίκης και από την πλευρά του οδοστρώματος. Ήδη από τότε υπήρχε λοιπόν ένας προβληματισμός στη διοίκηση του κατά πόσον θα ήταν σκόπιμο να το επιτρέψουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στην πορεία παρακολουθούσαμε την εξέλιξη της κατάστασης, όπου την ημέρα βέβαια που δεν υπάρχουν μεγάλες ταχύτητες, δεν δημιουργεί το σχετικά κανένα πρόβλημα. Αλλά μετά από ένα τροχαίο ατύχημα που συνέβη πρώτα 15 ημέρου, μετά όμως την διακοπή λειτουργίας των καταστημάτων κατά τις 2 τη νύχτα, όπου ένα αυτοκίνητο εξετράπησε πορείας του με μεγάλη ταχύτητα αυτοκίνητο βέβαια, και έπεσε πάνω σε δέντρο και όπου πιθανότατα θα χτυπούσε και όσους ήταν γύρω από αυτό, μια και εκεί είχαν αναπτύξει τραπεζοκαθίσματα, ο Δήμαρχος μας ζήτησε να λάβουμε άμεσα μέτρα για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα. Ταυτόχρονα μας ήρθε και ενημέρωση από την τροχιά της Θεσσαλονίκης διά του διοικητή της, του κ. Γέρμανου, όπου μας ζητούσε να λάβουμε υπόψη μας την κατάσταση και αν δυνατόν να λάβουμε τα όποια μέτρα που μπορούμε να λάβουμε. Εμείς λοιπόν, εχθές, μετά από εισήγηση των υπηρεσιών και του Αντιδημάρχου Οικονομικών του κ. Κούπκα, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, όπου πρόεδρος είμαι εγώ, ανέγνωσα προς το Σώμα την πρόταση των υπηρεσιών. Το Σώμα αποδέχτηκε ομόφωνα και η αντιπολίτευση, δηλαδή, του να απαγορεύσουμε πια, παρά τον νόμο περί COVID, την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων ακριβώς στο κράσπεδο που συνδέει το πεζοδρόμιο με το οδόστρωμα και
τους δίνουμε, τους επιτρέπουμε να αναπτύξουν τραπεζοκαθίσματα μόνο στον τοίχο του καταστήματος και να αναπτυχθούν κατά άλλα 50 εκατοστά, με την υποχρέωση όμως να αφήνουν τουλάχιστον 1,5 μέτρο για να κινούνται ελεύθερα οι πεζοί. Κύριε Βαρλή, επειδή σίγουρα ζούμε στην ίδια πόλη, εγώ θέλω να παρατηρήσω το εξής. Το φαινόμενο της ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων υπήρχε και πριν από την πανδημία στο κομμάτι του δρόμου που σήμερα πλέον απαγορεύεται. Ήταν παράνομο όλο το προηγούμενο διάστημα, ήταν δηλαδή. Παράνομο. Όπου και όταν υπήρχε, ήταν παράνομο. Μάλιστα. Το σάντουιτς, όπως το λέμε, το σάντουιτς αυτό δηλαδή και από την μια πλευρά και από την άλλη και στη μέση κενό, ήταν παράνομο για την λεωφόρο Νίκης ειδικά. Όποιοι βγάζανε παρανόμου. Είχαν αρκετές φορές, είχαμε παρέμβει, είχαμε επιβάλει πρόστιμα, αλλά ξέρετε, οι κακές συνήθειες είναι κακές συνήθειες. Θα πάμε τώρα στην υπόθεση του Μετρό Θεσσαλονίκης. Μια δήλωση, μια τοποθέτηση της αρμόδιας Υπουργού στην Βουλή την Δευτέρα που μας πέρασε, περί περιθωρίου για την κατασκευή μέχρι και τον Μάρτιο του 2025, χωρίς τον κίνδυνο να μας ζητηθεί ανάκτηση χρημάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, άναψε νέες φωτιές. Καλησπέριζω τη Δέσποινα Κουτσούμπα, είναι πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων. Κυρία Κουτσούμπα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Μόσχη. Ακολούθησε μετά από αυτό πόλεμος, ξαναμπήκαν όλες οι πλευρές στα χαρακόμματα και μια σκληρή δική σας δήλωση, εννοώ του Συλλόγου των Ελλήνων Αρχαιολόγων, που σε απλά ελληνικά, δεν ξέρω να τη μεταφράζω σωστά, είναι αφού υπάρχει περιθώριο, γιατί άρον-άρον να μπούμε στην απόσπαση των αρχαίων. Κοιτάξτε, είναι δύο θέματα. Καταρχάς, το Μάρτιος του 25 πρωτοακούστηκε τη Δευτέρα από την Υπουργό στη Βουλή. Κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να έχει ξεσηκωθεί η ίδια Θεσσαλονίκη, όχι ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων. Γιατί υπάρχουν δύο θέματα. Το ένα θέμα που μας αφορά εμάς και μας καίει είναι οι αρχαιότητες του σταθμού Βενιζέλου, αλλά υπάρχει και αμυγός το θέμα του μετρό. Αυτά βέβαια συνδέονται γιατί το Σεπτέμβριο του 19 ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εξήγηλε ότι θα αλλάξει ο τρόπος κατασκευής του σταθμού της Βενιζέλου και θα γίνει απόσπαση και επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων. Και είχε πει τότε ότι αυτό θα γίνει ούτως ώστε να παραδοθεί τον Απρίλιο του 2023 να παραδοθεί ολόκληρη η βασική γραμμή του μετρό, δηλαδή οι 13 σταθμοί. Mm-hmm. Το θυμάστε, φαντάζομαι. Ναι, βέβαια. Προειδοποιήσαμε τότε, εξηγήσαμε ότι η απόσπαση επανατοποθέτηση δεν θα είναι ούτε πιο φτηνή λύση, ούτε πιο γρήγορη. Προειδοποιήσαμε ότι θα πάμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Τα είπαμε όλα, κύριε Μόσχη. Τα είχαμε προειδοποιήσει για όλα. Επέμεναν ότι θα είναι πιο γρήγορη λύση. Έχουμε φτάσει Ιούνιο του 2021. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν έχει βγει ακόμα, αναμένεται. Ναι. Είναι δεδομένο πλέον και ο κύριος Σταχιάς στο Αττικό Μητρό το παραδέχεται ότι ο Απρίλιος του 2023 έχει πάει περίπατο. Ναι, δεν υπάρχει αυτό. Το παραδέχονται και από το Υπουργείο, κυρία Κουτσούμπα. Εγώ με τον κύριο Ταχιά μίλησα στο δελτίο προχθές, ο οποίος σε σχέση με αυτά που είπατε, μου είπε δύο πράγματα. Καταρχάς ότι το περί 25 και ο ίδιος το κατέθεσε μέσω του υπομνήματος στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν ισχύει αυτό. Έχω το υπόμνημα της Αττικό Μετρό και αν είναι μπορώ να το δημοσιοποιήσω και ολόκληρο. Η Αττικό Μετρό έχει πει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Βεβαίως, η Αττικό Μετρό έχει πει στο Συμβούλιο της Επικρατείας ότι το Δεκέμβριο του 2023 τελειώνει η χρηματοδότηση. Και από εκεί και πέρα, οτιδήποτε πληρώνεται με εθνικούς πόρους, αυτό δεν μας το είπανε σήμερα, δεν μας το είπαν τώρα, αν πάει μέχρι το 25 θα δώσουμε εθνικούς πόρους. Άρα, εγώ δεν διαφωνώ, αλλά γιατί να τους δώσουμε για όλο το μετρό και να μην παραδώσουν τους 12 σταθμούς του μετρό όπως μπορούν το 22 και το 23 και μετά να δώσουμε εθνικούς πόρους για το σταθμό Βενιζέλου και μόνο. Ακούω την άλλη πλευρά να επιμένει. Θα χρειαστεί να γυρίσουμε πίσω 700 εκατομμύρια. Έτσι λέγανε. Ναι, εγώ ακούω την άλλη πλευρά. Υπάρχουν και τοποθετήσεις του κυρίου Ταχιάου, θα τα έχει πει και σε εσάς. Να σας πω κάτι. Εγώ ακούω την άλλη πλευρά να λέει ότι δεν γίνεται μετρό χωρίς να υπάρχει ο σταθμός της Βενιζέλου. Δεν γίνεται να κατασκευάζεται μετρό. Δεν γίνεται να κατασκευάζεται σταθμός της Βενιζέλου και να περνάνε οι σειρμοί από κάτω για να μπορέσει να λειτουργεί το μετρό. Με και τη λύση εκτός... που είχε. Κοιτάξτε, αυτό είναι λυμένο. Ναι. Γίνεται. Απλά δεν γίνεται με τη λύση που θέλει ο κύριος Ταχιάος. Δηλαδή με τη λύση απόσπασης και επανατοποθέτησης των αρχαιοτήτων, όντως δεν γίνεται. Γιατί έχει διαφορετικό τρόπο κατασκευής ο σταθμός. Mm-hmm. Με τη λύση της καταχώραν διατήρησης των αρχαιοτήτων, την τεχνική μελέτη που είχε εγκριθεί από την Αττικό Μετρό και από το Υπουργείο Πολιτισμού, με αυτόν τον τρόπο γίνεται. Γιατί είχε προβλεφθεί η λύση αυτή
ακριβώς για αυτό το λόγο. Να δοθούν οι 12 σταθμοί και ο 13ος να δοθεί αργότερα. Οπότε η τεχνική λύση περιλαμβάνει το να περνάνε από τη Σύραγγα. Το ξέρετε ότι η Σύραγγα είναι έτοιμη. Η Σύραγγα υπάρχει. Ναι. Δεν θα ανοίξουμε τώρα τη Σύραγγα. Ναι, ναι. Συζητάμε για το σταθμό που θα φτιάχνουμε. Για το σταθμό μιλάμε. Ναι, για το σταθμό. Ναι. Να τα λέμε αυτά όμως, γιατί να σας πω και κάτι. Ωραία. Ας πούμε ότι δεν μπορούν να παραδώσουν τους 13 σταθμούς. Ο κύριος Ταχιάος ανακοίνωσε ότι τον επόμενο μήνα θα ξεκινήσει δοκιμαστική λειτουργία στους 9 σταθμούς, από την Πηλαία μέχρι το Συντριβάνι. Αυτοί οι 9 σταθμοί από την Πηλαία μέχρι το Συντριβάνι, γιατί δεν μπορούν να παραδοθούν σε ένα χρόνο από τώρα? Ναι. Γιατί πρέπει η Θεσσαλονίκη να ταλαιπωρείται? Γιατί όχι στην πνευματική παράδοση του έργου? Ναι, για πάντως, πείτε μου, πώς θα γίνει? Δοκιμαστική λειτουργία θα γίνει και δεν μπορούν να παραδοθούν οι 9 σταθμοί στην πόλη? Κυρία Κουτσούμπα, εγώ επειδή επέμεινα στον κύριο Ταχιάο προχθές για το ζήτημα 12 σταθμών και μετά να δούμε τη Βενιζέλου, να χρησιμοποιηθεί δηλαδή η προηγούμενη λύση, για την σημερινή διοίκηση και του Υπουργείου και της Αττικό Μετρό είναι κάθετο το θέμα, δεν υπάρχει προηγούμενη λύση και αν μπαίναμε σε αυτή τη διαδικασία και τότε, όχι μετά την αλλαγή που υπήρξε και αυτή τη διετία που μεσολάβησε, πάλι η κατασκευή θα ολοκληρωνόταν μετά το 2026, άρα ναι, δεν υπήρχε δεν τέτοιο αυτά. Θέμα. Ναι, σας λέω ότι δεν μου μεταφέρετε. Είναι τόσο σοβαρό αυτό που λέει ο κύριος Ταχιάος, όσο σοβαρό ήταν και αυτό που έλεγε ότι τον Απρίλιο του 2023 θα εγγενιαστούν 13 σταθμοί. Ναι. Συγγνώμη, ποιος βγήκε αληθινός, εγώ ή ο Ταχιάος? Ναι. Να το πάμε και έτσι. Πείτε μου λίγο, σας παρακαλώ. Εμένα η απορία μου είναι, ναι, η απορία μου είναι η εξής. Γιατί δεν αποδίδουν το μετρό στην πόλη? Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Γιατί η ημερομηνία να πάει το 2025? Ενώ ξέρουμε ότι... Όχι, το χρονοδιάγραμμα ισχύει. Αυτό μου είπε ο κύριος Ταχιάος. Και ότι η καθυστέρηση το Απρίλιο 23 δεν ισχύει γιατί δεν υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ότι το εντός 23 ισχύει και ότι όλοι εσείς που μπαίνετε στη διαδικασία να προσφεύγετε, εσείς καθυστερείτε το μετρό. Μάλιστα. Καταρχάς, αυτό δεν θέλω να το ξανακούσω, κύριε Μόσχη, γιατί ξέρετε πολύ καλά στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, ναι, Οκτώβριο του 19, είχα προειδοποιήσει εγώ ίδια προσωπικά. Και είχα προειδοποιήσει όχι μόνο θα πάμε στο ΣΤΕ, και τους είχα πει στο χρονοδιάγραμμα που δίνεται στη Θεσσαλονίκη, βάλτε μέσα και την προσφυγή στο ΣΤΕ γιατί θα την κάνουμε. Μάλιστα. Και βάλτε μέσα και την απεργία που θα κάνουμε οι αρχαιολόγοι, γιατί δεν θα βάλουμε τα χεράκια μας να προσπαθούν από τα αρχαία. Σας το χρέωνω, όχι μόνο εσάς. Και επέμεναν ότι θα προχωρήσει κανονικά το έργο και δεν θα γίνουν όλα αυτά. Ναι. Σας το χρεώνουν πάντως και μάλιστα βλέπουν και πολιτική υποκίνηση και παιχνίδια από πίσω. Ναι, εντάξει, τώρα τι να πω. Από το 2012 αγωνιζόμαστε για να σώσουμε κάποιες αρχαιότητες για τις οποίες δεν έχουμε καμία. Είναι τελείως ανιδιοτελές αυτό που κάνουμε, πραγματικά ανιδιοτελές. Αγωνιζόμαστε για να αποδώσουμε στη Θεσσαλονίκη έναν υπέροχο αρχαιολογικό χώρο που έχετε δει ότι έχει κινητοποιηθεί διεθνής επιστημονική κοινότητα. Και αυτό είναι, πώς να σας το πω, συγκριτικό πλεονέκτημα για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Όταν ακούς όλα τα πανεπιστήμια του εξωτερικού, η πιο σημαντική. Άνθρωποι στον πλανήτη, ιστορικοί και αρχαιολόγοι και ειδικοί που ασχολούνται με τον βυζαντινό πολιτισμό να μιλάνε για αυτόν τον αρχαιολογικό χώρο και να λένε θέλουμε να έρθουμε με τους φοιτητές μας. Αυτό είναι συγκριτικό πλεονέκτημα για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Για ποιο λόγο δεν θέλει να το καταλάβει ο κύριος Ταχιάος, ο κύριος Ζέρβας, οποιοδήποτε, πραγματικά με ξεπερνάει. Όλες αυτές οι διαβεβαιώσεις που ακούτε ότι ακόμα και αν αποσπαστούν τα αρχαία, γίνει ο σταθμός της Βενιζέλου και επανατοποθετηθούν, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Γιατί δεν σας καλύπτουν, γιατί δεν το πιστεύετε? Γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι στη Θεσσαλονίκη αυτό που πάνε να κάνουν είναι ένα τεράστιο πείραμα. Δεν έχει υπάρξει κανένα παράδειγμα ποτέ, μα ποτέ, και μην τους ακούτε ό,τι και να λένε, γιατί λένε ένα σωρό ψέματα, δεν έχει υπάρξει κανένα παράδειγμα που να μεταφερθεί, να αποσπαστεί αρχαιολογικός χώρος, όχι ένα κτίσμα, έτσι, όχι ένα κτίσμα που είναι, ξέρω εγώ, με λιθόπληθος, ας πούμε, κλασικής εποχής, η Σόδομο, που είναι πέτρα-πέτρα. Μιλάμε για έναν αρχαιολογικό χώρο 1.500 τετραγωνικών μέτρων, με όλα τα υλικά που μπορείτε να φανταστείτε, με τείχους, με κτίρια το ένα πάνω στο άλλο. Δεν είναι ο δρόμος μόνο. Ο δρόμος, στην πραγματικότητα, ο μαρμαρόστρωτος δρόμος, ναι, ίσως είναι και το πιο εύκολο να αποσπαστεί, να σας το θέσω έτσι. Τα κτίρια από τη μία μεριά και από την άλλη του δρόμου, το σταυροδρόμι, τα πρόπυλα που διαμορφώνονται εκεί, που έχουν μία πανσπερμία κεφάσεων και διαφορετικών υλικών, αυτό το πράγμα δεν έχει γίνει
Ποτέ και πουθενά. Φανταστείτε ότι αυτό θα πρέπει να κοπεί κομματάκια. Όχι να πάρουμε πέτρα-πέτρα, να κόψουμε κομμάτια. Να τα τεμαχίσουμε σαν να είναι λέγκο. Αλλά μισό λεπτά, γιατί λένε, μιλάνε για πράγματα που δεν γνωρίζουν. Να μιλήσουμε με τα δικά τους τα λόγια. Λένε ότι ο κύριος Σταχιάος το έχει πει, όχι εγώ, όταν έδινε τα χρονοδιαγράμματα. Τα κατασκευαστικά των σταθμών με τη δική τους λύση είναι 18 μήνες. 18 μήνες. Λοιπόν, βάλτε σε αυτό την απόσπαση που είναι 6 μήνες, λένε εκείνοι. Εγώ σας λέω θα πάρει παραπάνω. Ναι. Βάλτε την ανασκαφή που θα γίνει στα υποκείμενα στρώματα 1200 τετραγωνικά μέτρα. Δεν έχουμε τελειώσει με τις ανασκαφές. Δεν έχουμε τελειώσει με τις ανασκαφές. Όχι βέβαια. Έχουμε τελειώσει στην περίπτωση της δικιάς μας λύσης. Αν αυτά σηκωθούν από πάνω, από κάτω, αν αποσπαστούν αυτά από κάτω, έχουμε άλλα 3 μέτρα αρχαιότητες. Λέω λοιπόν εγώ, 18 μήνες κατασκευαστικό, 6 μήνες απόσπαση και ένα χρόνο ανασκαφή. Θέλετε να μετρήσετε πότε φτάνει το χρονοδιάγραμμα? Μάλιστα. Για να καταλάβετε ποιο είναι το έγκλημα. Το έγκλημα είναι ότι συνδέουν τους 12 σταθμούς που δεν έχουν αρχαιότητες με τον ένα σταθμό που έχει αρχαιότητες. Αυτό δεν πηγαίνει πιο γρήγορα το σύνολο του έργου του μετρό. Το πηγαίνει όλο πιο αργά. Μάλιστα. Δηλαδή πηγαίνει τους 12 σταθμούς στο χρονοδιάγραμμα του 13ου. Καταλαβαίνετε τι λέμε? Μάλιστα. Ο Δεκέμβρης του 23 αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν είναι εφικτός με βάση τα ίδια τα χρονοδιαγράμματα που ο κύριος Σταχιάος έδινε το Νοέμβρη του 19. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Κουτσούμπα. Δεν έχω περισσότερο χρόνο, ολοκληρώστε το αν θέλετε. Ορίστε. Δεν έχω περισσότερο χρόνο, ολοκληρώστε τη φράση σας. Α, ναι, λέω. Να ολοκληρώσω. Με τον τρόπο που το πηγαίνουν, στην πραγματικότητα πηγαίνουν όλο το μετρό πιο πέρα και κατά τη γνώμη τη δικιά μου, η Θεσσαλονίκη πρέπει όχι μόνο να διεκδικήσει το σταθμό Βενιζέλου με τις αρχαιότητες της θέσης του, αλλά κυρίως να διεκδικήσει τους 9 σταθμούς και τους 12 σταθμούς να τους έχει από το 2022. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κουτσούμπα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Τη δυνατότητα να υποβληθούν σε δωρεάν εξετάσεις για έλεγχο καρκίνου του δέρματος έχουν όσοι πολίτες το επιθυμούν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης. Μέχρι το τέλος του μήνα, οι πολίτες θα μπορούν να ελεγχθούν για πιθανό μελάνωμα ή άλλη μορφή καρκίνου του δέρματος, αρκεί να κλείσουν έγκαιρα το ραντεβού τους μέσω των διαδικτυακών υπηρεσιών του νοσοκομείου. Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για πιθανό μελάνωμα ή άλλη μορφή καρκίνου του δέρματος προσφέρει μέχρι και το τέλος του μήνα η Β' Κλινική Δερματικών και Αφροδυσίων Νοσημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Οι εξετάσεις γίνονται καθημερινά από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο χώρο του Τμήματος Επιγόντων Περιστατικών σε μέρες μη γενικής εφημερίας και οι πολίτες πρέπει να προσέρχονται μισή ώρα πριν από το προγραμματισμένο τους ραντεβού. Η Δερματολογική Κλινική είχε την πρωτοβουλία να εξετάσει δωρεάν τις ελιές των πολιτών της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο και της Βορείου Ελλάδος, και το νοσοκομείο αγκάλιασε αυτή μας την πρωτοβουλία, μας βοήθησε και τώρα για όλο τον μήνα Ιούνιο θα καλούμε τον κόσμο να κλείσει ραντεβού για να έρθει να μας δείξει τις ελιές του. Πρόληψη είναι το σημαντικότερο στην αντιμετώπιση γενικά του καρκίνου και πόσο μάλλον του καρκίνου του δέρματος. Εδώ είμαι με τις συνεργάτησές μου, οι οποίες είναι όλες μέλη του δέρματο-ογκολογικού τμήματος της κλινικής μας, όλες πολύ άριστα εκπαιδευμένες και πραγματικά ξέρουμε ότι με τη χρήση του δερματοσκοπίου, που είναι αυτό εδώ το εργαλείο, προλαμβάνουμε και μπορούμε να διαγνώσουμε το μελάνωμα στα πρώιμα στάδια του, σε τόσο πρώιμα στάδια που η αφαίρεση ισοδυναμεί με ίαση. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την ευκαιρία να υποβληθούν σε δερματολογική εξέταση από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό και να δεχθούν τις απαραίτητες συμβουλές και παρεμβάσεις των ειδικών, ώστε να αντιμετωπίσουν έγκαιρα όποιο πρόβλημα διαγνωστεί. Πολύ σημαντική η πρόληψη, με ποια έννοια? Το δέρμα είναι ένα όργανο που είναι εμφανές. Άρα λοιπόν και ο ίδιος ο ασθενής, οτιδήποτε καινούριο ή κάτι που είχε και αλλάζει γρήγορα, θα πρέπει να προστρέχει στον δερματολόγο, γιατί δίνει την ευκαιρία στον εαυτό του αλλά και στον γιατρό του να διαγνώσει έγκαιρα έναν από τους πιο θνησιγενείς όγκους του ανθρώπινου οργανισμού. Όχι δηλαδή μόνο τον πιο επιθετικό όγκο του δέρματος, αλλά γενικότερα όλων των κακοηθών νεοπλασμάτων που μπορεί να προσβάλλουν τον άνθρωπο. Προσέλευση είναι ικανοποιητική και ίσως αν είχαμε και άλλη δυνατότητα θα ερχόταν ακόμη περισσότερος κόσμος. Να πω ότι αυτό είναι μια αφορμή να ασχοληθούν, να χτυπήσει ένα καμπανάκι, να ασχοληθούν με τους σπύλους τους και στην πορεία να το συνεχίσουν. Στο νοσοκομείο μας λειτουργεί και ιατρείο σπύλων όλο το χρόνο που μπορούν να έρχονται για να ελέγχουν
αυτά που θεωρούν ότι αλλάζουν, αυτά που τους απασχολούν, αλλά και προληπτικά όλους τους φίλους τους. Όλο το χρόνο θέλει προστασία και πρόληψη. Οι δερματολόγοι με εργαλείο την δερματοσκόπηση, μία μη επιθετική διαγνωστική τεχνική, είναι σε θέση να εντοπίσουν έγκαιρα μορφολογικές δομές που δεν είναι ορατές με το γυμνό μάτι. Τα νύχια είναι συχνά μια αγνοημένη περιοχή του σώματος, γιατί νομίζουμε όλοι ότι έχουμε μόνο μύκητες στα νύχια. Και συχνά βρίσκουμε κακοήθεις όγκους και συγκεκριμένα μελάνωμα, το οποίο απειλεί τη ζωή του ασθενούς αρκετά αργά, με αποτέλεσμα να καταλήγουμε σε ακροτηριασμούς, το οποίο είναι τραγικό για τον ασθενή. Άρα είναι ένα σημείο που πρέπει να το εξετάζουμε και να εξετάζεται από ανθρώπους που είναι εξειδικευμένοι σε αυτό το τομέα. Δεν είναι δηλαδή ότι βλέπουμε στα νύχια μας μύκητας και είναι κάτι που θα πρέπει να το προσέξουμε και να το κοιτάξουμε. Στην ολοσωματική εξέταση που κάνουμε αυτές τις μέρες, είναι κάτι που το κοιτάμε και όχι απλώς κλινικά, αλλά και με το δερματοσκόπιο που σας έδειξε η συνάδελφός μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνεται αυτό. Ολοσωματική εξέταση. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στους ασθενείς να παρακολουθούν τυχόν διαφοροποιήσεις στα μελανώματα που ελέγχονται σε κάθε εξέταση μέσω της ψηφιακής χαρτογράφησης. Η χαρτογράφηση είναι, όπως είπε και η καθηγήτριά μας, μια ψηφιακή απεικόνηση όλων των σπήλων, των ελιών δηλαδή στο σώμα, και μας δίνει τη δυνατότητα της σύγκρισης από τη μία εξέταση στην άλλη. Πολύ σημαντικό, όχι μόνο για τους ανθρώπους που πάσχουν από μελάνωμα, που έχουν διαγνωστεί μια φορά με μελάνωμα και πρέπει να παρακολουθούνται, αλλά και για τους ανθρώπους που έχουν πάρα πολλούς σπήλους και είναι αδύνατο, ακόμα και αν ο ίδιος ο γιατρός τους εξετάζει κάθε φορά, να καταλάβει τη μικρή διαφορά, τη μικρή διαφοροποίηση, έτσι ώστε να διαγνώσει πρώιμα μια κακοήθη βλάβη. Οι πολίτες μπορούν να προγραμματίζουν το ραντεβού τους μέσω των διαδικτυακών υπηρεσιών του νοσοκομείου στο gnpap.gr, ακολουθώντας τα παρακάτω απλά βήματα. Μέσω της επιλογής ραντεβού κάνουν κλικ στο κλείσιμο νέο ραντεβού, στη συνέχεια επιλέγουν β' δερματολογική απιθύτα σπήλων μελανώματος και την ημέρα του ραντεβού που επιθυμούν βάσει των προτινόμενων ραντεβού που εμφανίζονται. Ελάτε τώρα να δούμε μαζί Κοζάνη, 11 Ιουνίου 2021, να νομίζουμε ότι είναι Ιανουάριος 2021. Άσπρησε η πόλη από χαλάζι το οποίο έπεσε και μάλιστα το μπορούμε να δούμε τα πλάνα παρακαλώ. Και μάλιστα το καταπληκτικό στην υπόθεση είναι ότι επιστρατεύτηκαν μέχρι και φαγάνες για να μπορέσουν να απομακρύνουν από δρόμους το χαλάζι το οποίο έπεσε και σήμερα. Είναι η δεύτερη μέρα μέσα στην εβδομάδα που σφοδρή κακοκαιρία με αυτή την αστάθεια που ζούμε όλοι στον καιρό χτύπησε την περιοχή της Κοζάνης. Την Τετάρτη υπήρχαν ανάλογα, όχι βέβαια αυτές τις εντάσεις φαινόμενα, πάλι με πολύ έντονες χαλαζοπτώσεις, έγιναν και περαιτέρω ζημίες στις καλλιέργειες, αλλά νομίζω ότι το σημερινό είναι άνευ προηγουμένου. Είναι νομίζω εικόνες εξαιρετικά χαρακτηριστικές από τη σημερινή χαλαζόπτωση στην πόλη της Κοζάνης. Έτσι που λέτε, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Atlas Κεντρικής Μακεδονίας. Θα ακολουθήσει ο Γιώργος Φακής, όπως κάθε βράδυ, με τις αθλητικές ειδήσεις. Και στις 10 δεν χάνεται απέναντι. Σήμερα στην εκπομπή φιλοξενούνται ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Πιερία Φόντας Μπαραλιάκος και η κυρία Αγαθοπούλου, η Ειρήνη Αγαθοπούλου, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Κιλκής. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε κοντά μας και σήμερα το βράδυ. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.